Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Τώρα να πω καλό καλοκαίρι με τον καιρό που έχει έξω. Δύσκολα είμαστε. Καλή δύναμη να πω σε όσους είστε έξω και μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Και σε αυτούς που δεν μας ακούτε, δεν έχει σημασία. Να προσέχετε στο δρόμο, γιατί και βροχές είχαμε και χαλάζι είχαμε και πολλά είχαμε. Προσοχή στο δρόμο, χαμηλές ταχύτητες, να πάνε όλα καλά. Πυρκαγιές στην Αθήνα βλέπω, τα γνωστά κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε στη δική μας καθημερινότητα, στη δική μας και ανούλευκη καθημερινότητα. Στη δική μας εκπομπή, στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, στον κόσμο του Ηρακλή, είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Όπως είμαστε στο 7 και κάτι ψηλά τώρα. Ωραία η παινιά του Χρήστου Κιώση, χωρίς καν να την παραγγείλω. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας και ο δεύτερος. Το mail μας bluelibero@yahoo.gr. Για το τρίτο δεν σας το λέω, που είναι το Facebook, το χρησιμοποιείτε ούτως ή άλλως. Τούτη την ώρα ξεκινά, ή μάλλον όχι τούτη την ώρα, εδώ και μια ώρα περίπου, ήταν προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του Ηρακλή. Κλειστή βέβαια, τώρα με αυτόν τον καιρό που κάνει δεν ξέρω πώς έγινε και αυτή η προπόνηση, τέλος πάντων, υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες. Κλειστή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κλειστή και από... και για τον κόσμο, ήταν μια επιλογή από την προηγούμενη εβδομάδα που σας είχαμε μεταφέρει διαβάζοντας την ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ηρακλή. Απόφαση που έχει να κάνει με το σκεπτικό να γίνει η πρώτη ανοιχτή επίσημη προπόνηση με πολλά ακόμα μεταγραφικά πρόσωπα. Προφανώς μετά την επιστροφή της ομάδος από το βασικό στάδιο προετοιμασία όπου θα πραγματοποιηθεί πρώτη με 13 Αυγούστου. Στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας. Μέχρι τότε, μέχρι τις αρχές Αυγούστου, δηλαδή από σήμερα 20 του μηνός, μιας και ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες οι εργομετρικές παύλα ιατρικές εξετάσεις, η ομάδα θα προπονείται καθημερινά στην Μίκρα. Με τον Ανδρέα Τσίπρα να είναι το μοναδικό πρόσωπο, με τους υπόλοιπους που έχουν παραμείνει και συνεχίζουν στην ομάδα. Και με την αναμονή για τις εξελίξεις τόσο σε διοικητικό παύλα οικονομικό επίπεδο όσο και σε αγωνιστικό του τέστην, μεταγραφές, κάποιες άλλες ίσως ανανεώσεις που θα ακολουθήσουν κυρίως για τους ποδοσφαιριστές που έχουν σχέση με τη δόξα δράμα, στους τρεις για τους οποίους έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι να ευχηθούμε καλή αρχή σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους ποδοσφαιριστές, στο προπονητικό team, στους συνεργάτες, σε όσους απαρτίζουν, σε όσους αποτελούν το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο, να είναι γεροί, να είναι δυνατοί και να ξέρουν ότι είμαστε κοντά τους, θα είμαστε μαζί τους και φέτος σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που θα κάνουν και στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Για τα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη και σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, με τις περισσότερες ίσως να παρεξηγούμε κιόλας. Φυσικά και είμαστε μια εκπομπή που σας ενημερώνει, ενημερωτική, αλλά προτιμούμε να μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε ακόμα πιο σοβαρά με κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών από τη στιγμή που ανακοινώνονται και να τους βγάλουμε και στον αέρα και να τους ακούσετε κτλ. Πάνω κάτω γνωρίζετε, έχουμε κάνει και μια μικρή αναφορά εδώ, έχετε διαβάσει και στο διαδίκτυο και εφημερίδες και παντού τους ποδοσφαιριστές που έχουν γραφτεί τα ονόματά τους. Κάποια ισχύουν, κάποια δεν ισχύουν, κάποια προχωρούν, κάποια δεν προχωρούν, κάποια μένουν στάσιμα. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανακοίνωση για μεταγραφή ποδοσφαιριστή του Ηρακλή υπάρχει μία μόνο, του Ανδρέα Τσίπρα και κανενός άλλου. Ναι, υπάρχουν παίκτες που ενδιαφέρουν. Ναι, υπάρχουν παίκτες που θα θέλαμε να έρθουν στον Ηρακλή, όπως είναι για παράδειγμα ο Περόνε, αλλά του Περόνε δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και μιλάμε για το οικονομικό, έτσι πρέπει να το σκεφτόμαστε. Όπως θέλουμε πάρα πολύ να έρθει ο Παύλος ο Μυροφορίδης, αλλά εξακολουθεί να μην είναι εύκολη υπόθεση. Πάλι βάζοντας το οικονομικό. Και επειδή βάζουμε το οικονομικό και όλες αυτές τις μέρες κυκλοφορούν πολλά και διάφορα για το ιδιοκτησιακό, θα σας καταγράψω για ακόμα μια φορά το ρεπορτάζ, όπως έχει μέχρι τούτη την ώρα, και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω πέρα από το να περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις. Εξελίξεις που δεν αποκλείεται να έχουμε
ακόμα και σήμερα, μετά την πρώτη προπόνηση, καθώς κάποια από τα μέλη της διοίκησης βρίσκονται ήδη εδώ και ώρα στην Μίκρα για την πρώτη προπόνηση της ομάδος, έστω ανεπίσημη, να ευχηθούν καλή αρχή στην ομάδα, να μιλήσουν στους ποδοσφαιριστές και όλα αυτά που γίνονται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμα και απόψε το βράδυ, μπορεί και αργά, κάποιες εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Όσον αφορά αρχικά την περίπτωση των ξένων επιχειρηματιών ή της ομάδος επιχειρηματιών από το εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα από τη Γερμανία, ανοίγω παρένθεση και λέω ούτε καν για αστείο να γράφετε ότι βρίσκεται ο Καγιούλης από πίσω, την κλείνω την παρένθεση, δεν παίζουμε με αυτά, δεν είναι αστεία. Δεν θέλουμε καν να ακούμε το όνομα του συγκεκριμένου. Την ξανακλίνω την παρένθεση. Το λέω για κάποιους που κάνουν χιούμορ, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά ούτε χιούμορ χωράει για το συγκεκριμένο που έκανε όσα έκανε στον Ηρακλή. Άσχετα αν κάποιοι ακόμα τον έχουν. Λίγοι είναι σε αριθμό. Τον έχουν εκεί που τον έχουν. Τέλος πάντων, να μην το συνεχίσω άλλο. Λέμε λοιπόν ότι δεν αποκλείται να έχουμε είτε θετικές είτε αρνητικές εξελίξεις μέχρι απόψε το βράδυ, αλλιώς από αύριο. Και τι σημαίνει. Ομάδα επιχειρηματιών από το εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα από την Γερμανία. Ως γνωστόν, από την προηγούμενη εβδομάδα έχει μεταφερθεί, έχει υποθεί από τις επαφές που γίνανε ότι υπάρχουν τρεις περιπτώσεις, η μία από το εξωτερικό, βλέπε Γερμανία, και άλλες δύο από την Ελλάδα. Προς το παρόν δείχνουν από την Ελλάδα να είναι πιο εφικτές οι περιπτώσεις σε σχέση με το εξωτερικό, γιατί το εξωτερικό είναι λίγο θολό το τοπίο να πω, λίγο μπερδεμένα τα πράγματα να πω, κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Περιμένουν στον Ηρακλή κάποιες απαντήσεις από τον τους δικηγόρους που εκπροσωπούν αυτή την ομάδα ανθρώπων από τη Γερμανία. Και ποιες είναι οι απαντήσεις σε πολύ σοβαρά ερωτήματα, δηλαδή ποιοι είστε, πώς σας λένε, ποια είναι η ενασχόλησή σας, ποια είναι η οικονομική σας δυνατότητα, το να βάλουν σε ένα τραπεζικό λογαριασμό 350.000 ευρώ, για παράδειγμα, μπορεί να λέει κάτι, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Και αυτά τα λεφτά θα πρέπει να μπουν και στο λογαριασμό που θα ανοίξει ο Ηρακλής για το μετοχικό κεφάλαιο, που είναι να τον ανοίξει αυτές τις μέρες. Γιατί ήδη υπάρχουν λογαριασμούς που βρίσκεται μπροστά σας στο διαδίκτυο, έχει να κάνει κυρίως με τα διαρκείες. Αυτή τη στιγμή θα ανοίξει και ένας αποκλειστικά για το μετοχικό κεφάλαιο. Για να συσταθεί και η ΠΑΕ. Ούτως ή άλλως θα γίνει σύντομα από ό,τι φαίνεται. Ποιοι είστε, με τι ασχολείστε, πώς σας λένε, τι δουλειά κάνετε, τι δυνατότητες έχετε και αν απαντήσετε σε όλα αυτά, ελάτε να το δούμε. Γιατί είναι από τη μία θετικό να υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιους, είτε είναι από την Ελλάδα, είτε είναι από το εξωτερικό, από την Γερμανία και από οποιαδήποτε χώρα, δεν έχει σημασία, του πλανήτη. Αλλά από την άλλη θα πρέπει τέτοιου είδους ερωτήσεις να απαντώνται άμεσα, σύντομα. Γιατί ξέρετε ότι αν σε αυτές τις απλές απαντήσεις η πλευρά των οποιονδήποτε ενδιαφορομένων δεν δίνουν άμεσα απαντήσεις, τότε κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Αν δηλαδή ο φίλος μου ο Χρήστος απέναντι με πάρει τηλέφωνο και μου πει «Γιώργο, ενδιαφέρομαι για τον Ηρακλή, έχω 1 εκατομμύριο στην ΑΚ και θέλω να το βάλω». Ανώνυμο τηλέφωνο, έτσι. Και το ρωτήσω πώς σας λένε και δεν μου απαντήσει. Και το ρωτήσω τι δουλειά κάνετε και δεν μου απαντήσει. Και το ρωτήσω τι οικονομική δυνατότητα έχετε και δεν μου απαντήσει. Και το μόνο που κάνει είναι να βάζει ένα δικηγόρο να με παίρνει τηλέφωνο. Δεν λέω ότι γίνεται τώρα. Δεν λέω ότι γίνεται τώρα, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Λέω όμως ότι θα πρέπει για τους οποιοδήποτε ενδιαφερομένους να υπάρχουν συγγνώμη, ξεκάθαρες απαντήσεις. Γεια σου. Έχουμε επισκέψει εδώ στο Λίβερο. Γεια σου, φίλε μου. Να έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις σε ξεκάθαρες ερωτήσεις. Αυτές τις απαντήσεις περιμένω στον Ηρακλή όσον αφορά το ενδιαφέρον της Γερμανίας, του εξωτερικού. Επαναλαμβάνω, για το ελληνικό ενδιαφέρον τα πράγματα είναι πιο απλά. Γιατί γνωρίζουν ποιοι ακριβώς είναι, γνωρίζουν στον Ηρακλή ποιοι ακριβώς είναι, γνωρίζουν στον Ηρακλή
τοπιών αυτών των ανθρώπων. Γνωρίζουν στον Ηρακλή την οικονομική του δυνατότητα, γνωρίζουν το ονοματεπώνυμό του, γνωρίζουν το τι επάγγελμα κάνουν και το τι θέλουν να κάνουν στον Ηρακλή. Και δεν αποκλείεται, εφόσον δεν προχωρήσει η πλευρά του εξωτερικού, αν δηλαδή σήμερα ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τους ενδιαφερόμενους από το εξωτερικό πει ότι δεν ενδιαφέρονται ή δεν δώσει τις απαντήσεις που ρώτησε ο Ηρακλής να μάθει. Τότε θα στρέψουν και οι ανώλευκοι από τη διοίκηση αποκλειστικά την προσοχή τους, το βλέμμα τους, το ενδιαφέρον τους στην πλευρά την ελληνική. Και η μία περίπτωση είναι πάρα πολύ γνωστή και στον κόσμο του Ηρακλή. Και την είχαμε αναφέρει και με κάποια μηνύματα που είχαν έρθει την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά δεν χρειάζεται να μπούμε ακόμα σε λεπτομέρειες γιατί δεν είναι κάτι σίγουρο. Για την ελληνική πλευρά δε, να συμπληρώσω ότι δεν αποκλείεται εφόσον προχωρήσει το πράγμα, δηλαδή βρεθεί κάποιος χρηματοδότης, να τον δούμε και στο ΔΣ, έτσι. Δεν ξέρω αν θα μιλάμε για πρόεδρο και μεγαλομέτοχο ή αν θα μιλάμε για κάποιον που θα βάλει ένα πολύ σημαντικό και σεβαστό ποσό και απλά θα επιδιώξει, θα θελήσει, θα επιθυμεί να είναι στο ΔΣ. Αυτά είναι λεπτομέρειες σημαντικές, δεν είναι έτσι να τις πετάμε. Σημαντικές λεπτομέρειες που θα τις δούμε, θέλω να πιστεύω, μέσα στην εβδομάδα. Οπότε είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε. Και περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις προκύψουν, αν προκύψουν, για τη σημερινή ημέρα. Καλησπέρα στο φίλο του Βαγγέλη που λέει: καλησπέρα. Στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ τουλάχιστον έχουμε θετικές ή αρνητικές εξελίξεις. Γιατί αλλού ο μήνας έχει 23 προς 24 και όλοι πάνε διακοπές. Και μιλάει προφανώς για το μπάσκετ. Να στείλω την καλησπέρα μου και στη φίλη τη Μαριλίζα που λέει: καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή και καλό φθινόπωρο. Επηρεασμένη και αυτή από τον σημερινό καιρό. Για το μπάσκετ. Θα σας δώσω, όπως σας δίνω σχεδόν καθημερινά, το ρεπορτάζ που έχω αντλήσει μέσω των επαφών, τηλεφωνικών κυρίως, και το σημερινό. Και από εκεί και πέρα, όπως λέει ο σοφός λαός, ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Ως γνωστόν, από την προηγούμενη εβδομάδα σας είχαμε μεταφέρει, πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη, τα όσα μας μετέφερε εδώ στην εκπομπή. Εκτός αέρα τα μεταφέραμε στον αέρα, μας έδωσε το OK ο κύριος Λευτέρης Χατζηκυριακέδης να τα μεταφέρουμε για να γνωρίζει ο κόσμος το τι γίνεται. Και μέχρι την περασμένη Πέμπτη λοιπόν δεν υπήρξε για περίπου μια εβδομάδα η παραμικρή επικοινωνία μεταξύ προπονητή και προέδρου του κυρίου Δρακόπουλου. Ο κύριος Δρακόπουλος, όπως σας είχαμε πει, ήταν να έρθει για ένα γάμο, για μια προσωπική οικογενειακή υποχρέωση στη Θεσσαλονίκη, όπως και ήρθε και είναι ακόμα εδώ από ό,τι μαθαίνω, στην πόλη μας. Και χθες το βράδυ, για αρκετές ώρες, είχε συνάντηση, είχε τέτα-τέτα από κοντά με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν για ακόμη μια φορά η μεταξύ τους συμφωνία, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Θεωρείται με ΑΙ ότι το να ανακοινωθεί παύλα υπογράψει ή το να υπογράψει παύλα ανακοινωθεί, να τα βάλω σε χρονική σειρά, είναι διαδικαστικό τυπικό θέμα. Και από εκεί και πέρα, αυτό που περιμένει ο κύριος Χατζηκυριακίδης με την ολοκλήρωση της χθεσινής πολύωρης συνάντησης που είχε με τον κύριο Δρακόπουλο, είναι από σήμερα ο πρόεδρος του Ηρακλή, αυτό που λέμε κλασικά, να πιάσει δουλειά, να αναλάβει δράση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα και τις δράσεις αυτής, καθώς ήδη χάθηκε ένας πολύ μεγάλος, βασικότατος μεταγραφικός στόχος που δεν είναι άλλος από τον Ματαλόν. Ο Μάριος Ματαλόν, που ήταν ο πρώτος στην λίστα, ο αθλητής που ήταν πιο ψηλά από όλους, και ήταν και ο αθλητής που είχε έρθει και σε μια προφορική συμφωνία με τον Ηρακλή, θα συνεχίσει πλέον την καριέρα του στην Χαποέλ Ραμάτ Γκάν, από ό,τι είδα έτσι τα πεταχτά, και αυτή η ομάδα Α2 στο Ισραήλ πρέπει να είναι. Ναι, νομίζω είναι Α2. Οπότε χάθηκε ο βασικός μεταγραφικός στόχος του Ηρακλή. Και τη στιγμή που μιλάμε, κρατηθείτε, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν,
Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής, αν εξαιρέσουμε τους πιτσιρικάδες και κάποιους ταλαντούχους που ήρθαν πρόσφατα, είτε με υποσχετική είτε χωρίς υποσχετική, 4-5 παιδιά που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες μέρες, αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής γνωρίζετε, φίλε μου Χρήστο, πόσους καλοσφαιριστές με συμβόλαιο έχει την ομάδα. Που είναι 23 Ιουλίου. Και η προετοιμασία είναι να ξεκινήσει 17 με 20 Αυγούστου. Κάτι λιγότερο από ένα μηνάκι δηλαδή. Αυτή τη στιγμή ο μπασκετικός Ηρακλής έχει στο ρόστερ του, αν εξαιρέσουμε παραλαμβάνω τους πιτσιρικάδες, που ταυτόχρονα μπορούν να παίξουν και στην εφηβική και να είναι και στην 12 της αδερφικής ομάδος, ένα-δύο από αυτά τα παιδιά, όχι όλοι, μόνο ένας, ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης, έχει συμβόλαιο. Όλοι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να θεωρηθούν αυτή τη στιγμή ότι είναι παίκτες του Ηρακλή. Όλοι οι υπόλοιποι που είδαμε πέρυσι. Και κάποιοι άλλοι συνεχίζουν ήδη αλλού την καριέρα τους. Και αυτοί που είναι να ανανεώσουν δεν έχουν ανανεώσει, δεν έχουν υπογράψει, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Εδώ και αρκετό καιρό σας λέμε ότι στο μπάσκετ υπάρχει πρόβλημα. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε εκφράσει την πολύ μεγάλη ανησυχία μας και τον πολύ μεγάλο μας προβληματισμό και την πολύ μεγάλη μας δυσαρέσκεια για τον μπασκετικό Ηρακλή. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι κάνει τον κύριο Δρακόπουλο να κολυσιεργεί τόσο πολύ. Τα προβλήματα στην εργασία του, στον ιδιωτικό του τομέα, τα προβλήματα γενικής φύσεως, κάτι άλλο. Όπως και να έχει, αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής έχει πρόβλημα στο μπάσκετ. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί ήδη ο Ιωνικός, για παράδειγμα, έχει συμπληρώσει το ρόστερ του. Το έχει κλείσει. Ο Ιπποκράτης Κο, κρατήστε αυτή την ομάδα, με την Κο θα ασχολούμαστε φέτος, μπαίνει πολύ δυναμικά. Ο Αθανασούλας, φίλη μου, Νατάσα, δεν ανακοινώθηκε. Α, για συμβόλαιο. Εγώ έχω ενημερωθεί ότι συμβόλαιο έχει μόνο ο Καλαϊτζίδης. Και ο Αθανασούλας είναι να ανανεώσει. Μακάρι να κάνω λάθος, να έχει και αυτό συμβόλαιο. Αλλά αυτό που ενημερώθηκα πρόσφατα είναι ότι μόνο ο Καλαϊτζίδης έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα στη φίλη τη Νατάσα. Καλησπέρα και στο φίλο το Θανάση που μου λέει ούτε τον Κάρι ούτε τον Λεμπρόμ στα φρύδια του μας έγραψε και ο Ματαλόν. Πόσο θα περιμένει ρε εσύ Θανάση μου, πόσο θα περιμένει. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε βαρεθεί να λέμε προφορική συμφωνία με τον Ματαλόν και προφορική συμφωνία με τον Ματαλόν και να η ενημέρωση από τον Ηρακλή ότι συμφώνησε ο Ματαλόν. Σκάσανε τα χιλιάρικα οι Ισραηλινοί για τον Ματαλόν, τον πήρανε τον Ματαλόν. Θα περιμένει τον Ηρακλή μια ζωή, όπως δεν θα περιμένουν τον Ηρακλή και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί και τον Μελισσαράτο τον ήθελε πήγε αλλού και τον Γόντικα τον ήθελε πήγε αλλού. Τον Χίλαρη δεν ξέρω κατά πόσο τον ήθελε, μπορεί και να μην τον ήθελε ο Ηρακλής. Ή το Γεωργάκη που συνεχίζει αλλού, νομίζω τον Κολοσσό. Αλλά Γόντικας, Μελισσαράτος και Τσιόκος ήταν αθλητές που ο προπονητής τους ήθελε. Και το Ματαλόν φυσικά πρώτο από όλους. Είναι η 6η ή 7η Δευτέρα, έχω χάσει το λογαριασμό, που μεταφέρεται από τον Ηρακλή ότι ο κύριος Δρακόπουλος αναλαμβάνει δράση. Πέρασαν 6-7 Δευτέρες. Θα βάλουμε άλλα ένα νι και θα προσθέσουμε και τη σημερινή. Γιατί ούτε τη σημερινή Δευτέρα είχαμε εξελίξεις. Και περιμέναμε τις κάποιες όποιες εξελίξεις από τη στιγμή που ο κύριος Δρακόπουλος αυτό το τριήμερο ήταν είναι εδώ. Και συναντήθηκε χθες το βράδυ, παραλαμβάνω, και αρκετές ώρες με τον Χατζηκυριακίδη. Ναι, Βαγγέλη μου, νομίζω ότι μόνο ο Καλαϊτζίδης έχει συμβόλαιο. Και ο Θανασούλας πρέπει να ανανεώσει για την Α2. Ήταν διαφορετικά δεδομένα αν ανέβαινε ο Ηρακλής στην Α1. Μην αγχώνεσαι, λέει ο Θανάση, κάνουμε υποδομές. Δεν είναι τόσο το άγχος, είναι όσο η στεναχώρια. Γιατί πραγματικά το μπάσκετ μας πονά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι 8 χρόνια, πάρα πολλά.
Ο φίλος ο Μπάμπης γράφει ότι τελειώσαν τα λεφτά. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Καλό είναι να γίνει κάτι και αν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα να υποθεί. Και αν υπάρχουν ζόρια να υποθούν. Να γίνει κάλεσμα. Πώς γίνεται κάλεσμα στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ? Που λένε παιδιά δεν έχουμε λεφτά. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε μεταγραφάρες, ούτε να φέρουμε το Μυροφορίδη, ούτε να κλείσουμε το Περόνε τόσο εύκολα κτλ. Θέλουμε διαρκεία. Εσείς στο βόλεϊ, παιδιά, για να πάρουμε αδειοδότηση, θέλουμε διαρκεία. Για να πάρουμε ακόμα δύο μεταγραφές, ενός κεντρικού και ενός ξένου ακραίου, θέλουμε διαρκεία. Δεν το κρύβουνε στο μπάσκετ και στο βόλεϊ τα τελευταία χρόνια. Το λένε. Στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ, συγγνώμη. Στο μπάσκετ, να είναι καλά ο άνθρωπος, τρία χρόνια έχει πετάξει πόσα λεφτά, αλλά τα λάθη είναι τεράστια. Και μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι το μόνο καλό που έχει είναι να βάζει χρήματα, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι λάθος επιλογές. Προπονητή, τα προηγούμενα δύο χρόνια, μεταγραφές, σχεδιασμός, έλλειψη πολλών πραγμάτων, βλέπε marketing, βλέπε χορηγιών, βλέπε, οργάνωσης και τα λοιπά, για τα οποία και οι ίδιοι αθλητές πολλές φορές μετέφεραν τα παραπονά τους δημόσια με τοποθετήσεις τους, οι πρώην αθλητές του Ηρακλή. Αυτά τα έχουμε πει τρία χρόνια. Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι παραπάνω. Εκτός κι αν η δήλωση του κυρίου Δρακόπουλου πριν κάνα δύο-τρεις εβδομάδες, που η Α1 δεν είναι αυτοσκοπός, εκτός κι αν δεν του ξέφυγε και είναι μια πραγματικότητα που πρέπει και εμείς να τη μάθουμε. Ότι όντως δεν είναι η Α1 αυτοσκοπός, γιατί δεν μπορούμε να ζούμε με τον μπασκετικό Ηρακλή απλά περιμένοντας να περνάει η ώρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ακόμα μια χρονιά θα φύγει βλέποντας μια ομάδα πυροτέχνημα που ξαφνικά βρήκε 1 εκατομμύριο ευρώ, που λέει ο λόγος των εκατομμύριο, έτσι, και ανέβηκε τρένο. Θέλετε να σας θυμίσω τα παραδείγματα των ομάδων που προσπέρασαν για την πλάκα τους τον Ηρακλή τα τελευταία χρόνια και τι δεν έχουμε δει? Και Κόρυβο έχουμε δει, και Προμηθέα έχουμε δει, και Κίμη έχουμε δει, και Λαύριο έχουμε δει, και Φάρο έχουμε δει, και Περιστέρι έχουμε δει, και Χολαργό έχουμε δει. Α, δούμε και κανένα Ιωνικό και κανένα Υπόκαμπο, πώς το λένε, Ιπποκράτη από την ΚΟ. Α, το δούμε και αυτό, να δεις το γλυκό για φέτος. Ο Βαγγέλης λέει, πες στο φίλο το Θανάση ότι έτσι δεν κάνεις υποδομές, απλά τις διαλύεις. Προφανώς ήταν χιουμοριστικό το μήνυμά του νωρίτερα. Σας καταλαβαίνω απόλυτα για αυτά που στέλνετε για το μπάσκετ. Είναι λογικό. Θα ήταν παράλογο να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Από τη στιγμή που χάθηκε ο μεγάλος και μεταγραφικός στόχος, μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Ηρακλή, και δεν το λέγαμε εγώ και εσείς, δεν το βγάζαμε από το μυαλό μας. Ο ίδιος ο Ηρακλής μετέφερε προς τα έξω ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον παίχτη. Προφανώς και τα λεφτά ήταν αρκετά καλά στο Ισραήλ. Εδώ και καιρό υπήρχε αυτή η πρόταση από το Ισραήλ. Εδώ και καιρό υπήρχε απόλυτη ισχύ από τον Ηρακλή. Και συνδυασμός των χρημάτων του Ισραήλ και της ησυχίας του Δρακόπουλου και του Ηρακλή, ο Ματάλων πήρε την απόφαση που πήρε. Να πάμε... Έχουμε την Ελένη? Κάνε ένα... Ναι, δώσ' μου λίγο μουσική. Για το βόλεϊ απαντιέται με την είδηση που θα πω τώρα. Με το νέο που θα πω τώρα, η ερώτηση που μου κάνατε τις προηγούμενες μέρες, και το καταλαβαίνετε από αυτά που σας έλεγα ότι ο Εφρεμίδης δεν υπολογιζόταν για φέτος. Συνεχίζει στην Α2 την καριέρα του με τον Όφη, στην Α2 του βόλεϊ. Ο Όφη που μάλλον πάει να ανέβει φέτος, από τη στιγμή που παίρνει ένα παίκτη όπως ο Εφρεμίδης. Ο Ηρακλής που έχει βάλει σκοπό στο βόλεϊ να αποκτήσει ξένο ακραίο, δεν είναι εύκολο, χρειάζονται χρήματα, όπως και έναν ακόμα Έλληνα βασικό κεντρικό. Και μιας και λέμε για αθλητές που έχουν αποχωρήσει, πέρα από τον Εφρεμίδη που συνεχίζει τον Όφη στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο ο Καστριτσέας θα είναι αντίπαλος του Ηρακλή. Ο πρώην κεντρικός αμυντικός των Κιανολεύκων θα συνεχίσει στη Σπάρτη, ομάδα που παρέμεινε στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Θυμίζουμε για το ποδόσφαιρο, το πρώτο φιλικό είναι στην Νάουσα. Περιμένουμε διευκρίνηση αν θα γίνει στα 3-5 πηγάδια, αν θα γίνει στο γήπεδο της Νάουσας που πήγαμε πέρυσι για το ματς της Τρίτης Εθνικής. 5 Αυγούστου είναι το ημέρα Κυριακή, και για τον κόσμο που ενδιαφέρεται να τραβηχτεί, έτσι, είτε έχει άδεια είτε όχι, Κυριακή είναι, μπορεί να το κάνει.
για το βόλεϊ που εξακολουθεί και είναι επιτακτική ανάγκη συγκέντρωσης χρημάτων, είτε με διαρκείας είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ναι, μεν πάρθηκε και η αδειοδότηση με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς ο Ηρακλής είχε 17 υποθέσεις και τις καθάρισε όλες. Σήμερα ολοκληρώθηκε και η 17η. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθούν οπωσδήποτε και άλλα χρήματα για να μπορέσει η ομάδα να χτιστεί όπως πρέπει για να έχει έναν σημαντικό ρόλο στη φετινή Α1. Έχουμε όμως την γραμμή μας, την παρένθεσή μας από την Ελένη Μπούντου που θα μας μεταφέρει ρεπορτάζ. Την ανοίγουμε την παρένθεση και τη δίνουμε την καλησπέρα μας. Καλή εβδομάδα, Ελένη. Χαίρετε, καλή εβδομάδα, καλησπέρα εδώ από το γήπεδο της Τούμπας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη της Βασιλείας. Βρέθηκε ο Ράφαελ Βική, ο προπονητής της ομάδας, μαζί με τον Στόκερ, τον ποδοσφαιριστή της Βασιλείας. Μίλησαν για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα πούμε συντομία τι υπόθηκε από τον προπονητή της Βασιλείας για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι 50-50. Σίγουρα έχουμε απουσίες και έχουμε σταθεί πολλές φορές στις απουσίες της Βασιλείας, αλλά επικεντρώνομαι στους παίκτες που είναι εδώ και στους παίκτες που θα παίξουν. Ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή επιθετική γραμμή, ίσως αυτό είναι το δυνατό του κομμάτι, αλλά και μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Εμείς όμως ήρθαμε για να κερδίσουμε, σεβόμαστε τον ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να χάσουμε. Για την γεμάτη Τούμπα και για το γεγονός ότι υπάρχει πολύ θετική ανταπόκριση από τον κόσμο τόσο στα διαρκείας όσο και στα μεμονωμένα εισιτήρια για τη Βασιλεία. Αυτή είναι η ουσία του ποδοσφαίρου, απάντησε ο προπονητής της Βασιλείας, να παίζεις σε ένα γεμάτο γήπεδο. Και εμείς σκοπεύουμε να το απολαύσουμε. Βεβαίως και θα προετοιμάσω τους ποδοσφαιριστές μου για αυτό το πράγμα, για το τι θα συναντήσουν. Αλλά ελπίζω ότι στο δεύτερο παιχνίδι, στον επαναληπτικό, θα έχουμε και εμείς τον κόσμο στο πλευρό μας. Για το αν το αυριανό παιχνίδι, αν θέλετε, η ενδεχόμενη πρόκριση ή μη επί του ΠΑΟΚ κρίνει πολλά για το μέλλον του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Βασιλεία δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Έχει διάφορα προβλήματα που την ταλανίζουν το τελευταίο διάστημα. Είπε ότι δεν επικεντρώνομαι στον εαυτό μου. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε και εδώ το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν αφορά το μέλλον μου. Βέβαια αναφέρθηκε και στον Κώστα Δημητρίου, ένα παιδί των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ που το καλοκαίρι μετακόμισε από την ομάδα του Δικεφάλου με προορισμό την Βασιλεία. Είπε ότι απευθύνθηκε στον νεαρό Κώστα Δημητρίου, ζήτησε διάφορες πληροφορίες για τον ΠΑΟΚ, αλλά μην με ρωτήσετε τι υπόθηκε, είναι κάτι το οποίο θα μείνει μεταξύ μας. Για να πάω βεβαίως και στον Στόκερ, τον ποδοσφαιριστή της Βασιλείας, τον Βαλεντίν Στόκερ, ο οποίος ξεχώρισε τον Αντελίνο Βιερίνη από την ομάδα του ΠΑΟΚ, ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο γνωρίζω και ξεχωρίζω, έπαιξε στην Bundesliga, το έχω δει σε βίντεο τον ΠΑΟΚ, είναι μια πολύ καλή ομάδα με έμπειρους παίκτες. Ρωτήθηκε και αυτός για τις καιρικές συνθήκες, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ελβετία έφτασε το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη και οι καιρικές συνθήκες που συνάντησε ήταν ιδιαίτερα έτσι καυτές και υψηλές. Βέβαια αργότερα άλλαξε το σκηνικό του καιρού, λέγοντας ότι, να ξέρετε, και στην Ελβετία είχαμε τις τελευταίες ημέρες πάνω από 30 βαθμούς. Δεν μας απασχολεί η γεμάτη Τούμπα με την αρνητική έννοια. Είναι ωραίο να παίζει σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ελπίζουμε ότι στο δεύτερο παιχνίδι και εμείς θα έχουμε τον 12ο παίκτη στο πλευρό μας, που είναι ο κόσμος, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ξεχάσουμε την ήττα από την Σεντ Γκάλεν στο εγχώριο πρωτάθλημα, πρεμιέρα με το αριστερό για την Ελβετία, στο πρωτάθλημα βεβαίως, στο εγχώριο πρωτάθλημα. Η Ελβετία, η οποία θα έχει περίπου 90 οπαδούς, έτσι βάσει των όσων μαθαίνουμε εδώ από τους δημοσιογράφους που συνοδεύουν την ομάδα, και είναι αρκετή η αλήθεια, είναι γύρω στους 6-7 μαζί με κάμερα, μάλλον φωτογράφους κτλ. Και 90 οπαδούς, όπως μάθαμε πριν από λίγο, σαφώς περίμεναν ένα μεγαλύτερο νούμερο, αλλά υπάρχουν έτσι πολλά προβλήματα και πολλές αντιδράσεις λόγω του ονομαστικού εισιτηρίου που θα έπρεπε να βρει. Να βγουν, γεγονός που βρήκε έτσι αρκετούς οπαδούς της Βασιλείας σε διαφωνία, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο και επιλέγοντας να μην ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, 8 η ώρα είναι η προπόνηση της Βασιλείας, θα την παρακολουθήσουμε και πολλά περισσότερα μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Έγινε, Ελένη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτή λοιπόν ήταν η απαραίτητη ενημερωτική σφήνα από την Ελένη Μπούντου. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά εδώ στην ώρα για βλέ, στο Λίμπερο 107,4. Πριν πάω στο διάλειμμα, χρωστάω το μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Καλησπέρα, Τζορτ. Τελευταία φορά που θα μιλήσω για τον μπάσκετ. Θα ξαναμιλήσω πάλι του IUB Play ανήμερα. Αλλά είσαι προφήτης και αυτό το είχες πει πριν κάνα δύο εβδομάδες. Ήρθε η στιγμή τελικά που πάει και ο Ματαλόν. Το είχα πει, Γιάννη μου, όχι γιατί είμαι προφήτης, γιατί φαινόταν το πράγμα. Μακάρι να μην δικαιωνόμουν. Στεναχωριέμαι που δικαιώθηκα. Δεν μου αρέσει να δικαιώνομαι σε τέτοια πράγματα.
Μου αρέσει να ξεφτιλίζομαι όταν είναι να πάει καλά ο Ηρακλής. Δεν με πειράζει καθόλου. Δεν με πειράζει καθόλου. Να ερχόταν σήμερα ο Ματαλόν εδώ στην ώρα για μπλε και να έλεγε: Γιώργο, εσύ έλεγε δύο εβδομάδες ότι εγώ μπορεί να μην υπογράψω και να πάω στο Ισραήλ. Να που υπέγραψα. Και να του έλεγα: Μάριε, έχει δίκιο, σου ζητώ συγγνώμη. Σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Ηρακλή. Δυστυχώς όμως, αυτό που προβλέψαμε πριν δύο εβδομάδες και το προβλέψαμε όχι γιατί, Γιάννη μου, όπως είπες, είμαστε προφήτες, γιατί πολύ απλά το πράγμα φαινόταν. Και δυστυχώς σήμερα μπήκε και το κερασάκι με την οριστική εξέλιξη του Ματαλόν, της μεταγραφής του Ματαλόν στο Ισραήλ. Βέβαια, ο Ηρακλής είναι πάνω από πρόσωπα και οποιονδήποτε Ματαλόν, αλλά από εκεί και πέρα, όταν έχεις μόνο έναν αθλητή, μόνο ένα συμβόλαιο, δεν μπορείς να μην ανησυχείς. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Σας δώσαμε όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει μέχρι τούτη την ώρα για ποδόσφαιρο και μπάσκετ και κάποια πράγματα για το βόλεϊ. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Θα συνεχίσουμε με δύο συνεντεύξεις με πανελλήνιους πρωταθλητές του Ηρακλή. Θέλω να πιστεύω σε πολύ λίγο. Θα τους έχουμε στην γραμμή μας κοντά μας. Τηλεφωνικά εννοώντας το κοντά μας. Και περιμένουμε πλέον και όσον αφορά το μπάσκετ επιστρέφω την αντίδραση. Την όποια αντίδραση αν υπάρχει μέσα στην εβδομάδα, αν και ακόμα είναι Δευτέρα, σχεδόν Τρίτη θα πάμε, του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, ο οποίος ο άνθρωπος τόσο καιρό περιμένει και βλέπει τον ένα παίχτη μετά τον άλλο να χάνονται. Τη μία του επιθυμία μετά την άλλη να κλείνουν σε άλλες ομάδες. 4 επιθυμίες είχε που χάθηκαν. Έχει κι άλλες που δεν έχουν χαθεί ακόμα, αλλά αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, στο τέλος θα μείνει κανένας, δεν ξέρω. Στο κολυμβητικό τμήμα του Ηρακλή, σας λέγαμε την Παρασκευή που είχαμε δει ζωντανά το χρυσό μετάλλιο του Γιώργου Σπουγαλή στα 100 μέτρα πρόστιο. Ακολούθησε ακόμα ένα χρυσό από αυτό το παλικάρι στα 50 μέτρα πρόστιο και ένα σημαίνιο στα 200 μέτρα πρόστιο. Και ακολούθησε και το κορίτσι του Ηρακλή, η Γεωργία Αποστόλου, με το χάλκινο μετάλλιο στα 1500 ελεύθερο, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στο Ποσειδόνιο από την Πέμπτη ως την Κυριακή. Έχουμε την Γεωργία, την έχουμε. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια για το πανελλήνιο μετάλλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τον έζησες τον αγώνα? Ήταν ένας αγώνας που το κυνηγούσαμε την αρχή της χρονιάς στο μετάλλιο. Mm-hmm. Είχα προετοιμαστεί για αυτόν τον αγώνα. Το ήθελα πολύ και εγώ και οι προπονητές μου. Και δικαιώθηκα στο τέλος και το πήρα. Πώς είναι για σένα να είσαι στα μετάλλια, στις καλύτερες αθλήτριες στο συγκεκριμένο άθλημα στην Ελλάδα? Και σε αυτή την ηλικία, έτσι, είσαι κοντά στα 17. Είναι μεγάλη χαρά για μένα, γιατί είχα μια δύσκολη χρονιά, είχα κάποιους τραυματισμούς, αλλά από ό,τι φάνηκε με επιμονή και υπομονή μπορεί ένας Ηρακλής ή οποιοδήποτε να καταφέρει οτιδήποτε και νιώθω πολύ χαρούμενη γι' αυτό και χαίρομαι πιο πολύ επειδή έκανα την ομάδα μου χαρούμενη και τους προπονητές μου που με πίστευαν γι' αυτό. Και εμάς μας έκανες χαρούμενους. Νομίζω ότι οποιοδήποτε φίλος του Ηρακλή μπαίνει στο διαδίκτυο και βλέπει τέτοιες διακρίσεις και πανελλήνιους τίτλους και μετάλλια, χαίρεται. Ανήκεις πέρα από την οικογένεια του Ηρακλή και στη δική σου οικογένεια με άκρος έτσι και ανώλευκο έντονο στοιχείο. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι ο Αποστόλου, ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, είναι αδερφός Γεωργίας. Και νομίζω ότι και το σπίτι παίζει το ρόλο του, έτσι? Ναι, και η μητέρα μου ήταν χρόνια προπονήτρια και αθλήτρια του Ηρακλή. Βεβαίως, ήταν στο Στίβο. Άρα τέτοιο θέμα, Γεωργία, δεν είχες πρόβλημα στο σπίτι. Από εκεί είχες την όθηση, έτσι? Ναι. Από μικρή μεγάλωσα σαν Ηρακλάκι. Να υποθέσω ότι το σπίτι που είναι πέρα για πέρα μπλε σε υποδέχτηκε και αναλόγως τώρα με το μετάλλιο που έφερες. Ναι, πάντα ήταν δίπλα μου οικογένεια, πάντα με πίστευε και ήταν πάντα δίπλα μου. Τώρα που ανοίγει η όρεξη με αυτό το χάλκινο μετάλλιο, φαντάζομαι θες και άλλα πράγματα να πετύχεις. Από εδώ και πέρα, ποιους στόχους έχεις μπροστά σου?
Τώρα έρχεται μια δύσκολη χρονιά γιατί είμαι τρίτη ηλικίου, πρέπει να αφοσιωθώ λίγο και στα διαβάσματά μου. Αλλά θα κάνω τα πάντα να βρίσκομαι και στον χώρο του κολυμβητηρίου, να προσφέρω πάλι όσο μπορώ στην ομάδα μου. Δύσκολο συνδυασμός, ε? Ναι, θα είναι αρκετά. Άρα είναι μια χρονιά, θα περάσει. Θα περάσει και εύχομαι με επιτυχία και στα διαβάσματα και στις εξετάσεις, αλλά και φυσικά με το σκουφάκι του Ηρακλής, ό,τι και αν κάνεις από εδώ και πέρα. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια, Γεωργία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τη Γεωργία Αποστόλου που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 1500 ελεύθερων νεανίδων. Επαναλαμβάνω, ο Γιώργος Ασπουγαλής πήρε χρυσό στα 50 πρόσθιο, χρυσό στα 100 πρόσθιο, ασημένιο στα 200 πρόσθιο. Ήταν οι δύο αθλητές του Ηρακλή που πήραν μετάλλια. Και σκυτάλες πήξαν κάποιες διακρίσεις στην πεταλούδα, τα παιδιά προσπάθησαν αρκετά. Πέρυσι ο Ηρακλής κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συλλογικά, όσο ο Ηρακλής ήταν ο καλύτερος σύλλογος στο Πρωτάθλημα Νεανίδων Κορασίδων. Φέτος δεν έγινε αυτό γιατί τα κορίτσια που πέρυσι είχαν πάρει την πρώτη θέση μεγάλωσαν και πλέον είναι γυναίκες και θα πρέπει ξανά να χτιστεί όλο αυτό, που όχι ότι δεν γίνεται, αλλά τα μετάλλια είμαι σίγουρος και σε συλλογικό επίπεδο, πέρα από ατομικό, και οι πρωτιές θα έρθουν. Να κάνουμε ακόμα μια προσπάθεια, Χρήστο μου, μήπως έχουμε και τον Γιώργο τον Ασπουγαλή κοντά μας. Καταλαβαίνετε τώρα, σπίτι Αποστόλου, έτσι. Η μαμά χρόνια αθλήτρια και προπονήτρια στο στίβο του Ηρακλή, ο γιος ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ένα από τα παιδιά που έπαιξαν τις πρώτες δύο αγωνιστικές στο ξεκίνημα στην τρίτη εθνική κατηγορία πέρυσι, και η Γεωργία που έφερε αυτό το χάλκινο μετάλλιο. Και από τη Γεωργία Αποστόλου πάμε στον Γιώργο Ασπουγαλή, που θέλω να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον αέρα, όπως του είπα εκτός αέρα, γιατί έκανε την δέσμευσή του πράξη, καθώς τον συνάντησα όταν εκεί τον ετοίμαζε ο Στέλιος ο Ναυροζίδης πριν μπει στην πισίνα για τα 50 μέτρα, για τα 100 μέτρα πρόσθετο, που ήταν το πρώτο χρυσό, και είπε να αναφέρει και τρία μετάλλια συνολικά. Γιώργο, καλησπέρα και σε ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Είσαι πανελλήνιος πρωταθλητής, είσαι ο καλύτερος, με δύο χρυσά και ένα ασημένιο, και είναι ωραίο να το λένε έτσι. Εντάξει, ναι. Χαλαρά, οκ. <okay. laughs> Εντάξει, δεν συνηθίζουμε κάθε μέρα να συναντούμε ή να μιλάμε με πανελλήνιους πρωταθλητές. Εσύ είσαι, χαιρόμαστε που είσαι στον Ηρακλή. Νομίζω το απολαμβάνεις. Τα τελευταία δύο χρόνια έχεις πετύχει πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Όχι δύο, αλλά μπορεί και παραπάνω, αλλά από τη στιγμή που ήρθες και στη Θεσσαλονίκη και με την παρουσία σου στην Εθνική και με το παγκόσμιο, νομίζω και αυτό ήταν σπουδαία υπόθεση για σένα, στο Μαρόκο, ήταν. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, στο Μαρόκο. Ήρθαν τώρα και αυτά τα χρυσά μετάλλια και το ασημένιο, και φαντάζομαι κιλά όπως θα ήθελες. Περίπου ναι, κιλάει όπως θα ήθελα. Θα ήθελα να είχα μεγαλύτερες επιτυχίες από τον Ευρωπαϊκό, αλλά αυτό δεν με ρίχνει. Θα συνεχίσουμε του χρόνου. Το ξέρω, γιατί είσαι πεισματάρης και αυτό σε τιμά. Το ξέρω ότι θα ήθελες και εκεί μετάλλιο στο Ελσίνκι. Πόση ήταν η διαφορά στον πρώτο σου αγώνα, 3 δευτερόλεπτα, 3 κλάσματα, κάπου το είχα δει. Ναι, έμεινα εκτός τελικού στα 50 πρόσθετο για 3 κλάσματα. 3 κλάσματα, Ναι. Εντάξει, και εγώ θα, άμα μου συνέβαινε αυτό, θα έλεγα ότι κάτι μου λείπει. Αλλά εντάξει, νέος είσαι, νομίζω έχεις όλο τον δρόμο μπροστά σου να τα καταφέρεις. Πες μου λίγο για αυτούς τους αγώνες, το Ποσειδόνιο, πώς τους έζησες. Ήτανε ένας μεγάλος αγώνας. Mm-hmm. Κάτω είχα μαζευτεί, ήταν πολύ ανταγωνιστικοί όλοι οι αθλητές. Και είχαν μαζευτεί από όλη την Ελλάδα, κάτω το Πανελλήνιο. Και μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά ανταγωνιστική, ειδικά στην κατηγορία φίβων. Για πρώτη φορά, νομίζω, γιατί τα προηγούμενα χρόνια οι έφηβοι δεν είχαν τόσο γρήγορους αθλητές, mm-hmm, όσο φέτος. Υπήρχε κόντρα δηλαδή, μεγάλη. Ναι. Ήταν το ίδιο ανταγωνιστικές οι κούρσες, εισαγωγικά η λέξη, στα 50
Και στα 200, γιατί εγώ είχα την χαρά να σε δω στο χρυσό σου μετάλλιο στα 50, τους άλλους δύο αγώνες δεν τους παρακολούθησα, είχες την ίδια κόντρα, τον ίδιο ανταγωνισμό. Στα 200, καθώς δεν ήμουν πρώτος, ναι, αβέθρος. Είχες το ασημένιο μετάλλιο, στα άλλα δύο πήρες το χρυσό. Ναι, ναι. Στα 200, ναι, είχε κόντρα. Γιατί ήμασταν τρία άτομα, οι οποίοι δεν ήμασταν πολύ μακριά ένας από τον άλλον. Mm-hmm. Και παλεύαμε όλοι για μια θέση. Στα υπόλοιπα ξεκινάς, είσαι πρώτος και εκεί τελειώνεις. Δεν αλλάζει ποτέ αυτό. Έχεις μια κυριαρχία στο κομμάτι σου στο πρόθυο. Αλήθεια, πότε μπήκες στη διαδικασία, σε ποια ηλικία να πεις ότι εδώ είμαι. Γιατί υπάρχει και το ελεύθερο, υπάρχει και το ύπτιο, υπάρχει και η πεταλούδα. Ο Γιώργος ο Σπουγαλής έχει αποφασίσει το δικό του δρόμο στην πισίνα που λέγεται πρόθυο. Πότε μπήκες σε αυτή τη διαδικασία. Ο προπονητής μου αποφάσισε 5η-6η μερικού, δηλαδή 2 χρόνια πριν μπει στις αγωνιστικές κατηγορίες, κάπου εκεί πέρα. Mm-hmm. Και τώρα είσαι κοντά στα 17, Γιώργο, ηλικία. Ή όχι, ναι, ναι. Να μην σε μεγαλώσω. Ναι, δηλαδή περίπου 5 χρόνια κολυμπάω πρόσθετα. Mm-hmm. Και είναι αυτό που αγαπάς, έτσι δεν έχει περάσει το μυαλό σου να δοκιμάσεις και κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό μου έχει φέρει επιτυχίες, οπότε και να θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο, δεν μπορώ να το παρατήσω αυτό. Εννοείται. Η επιτυχία δεν μπορείς, όπως σωστά είπες, να την παρατήσεις. Από εδώ και πέρα, είτε με τον Ηρακλή, είτε σε εθνικό επίπεδο, με εθνική, τι υποχρεώσεις έχεις και πότε, χρονικά, μιλώντας. Τώρα, στο σύντομο μέλλον, τίποτα. Από τη νέα χρονιά που ξεκινάνε οι αγώνες με την εθνική. Mm-hmm. Είναι το πανευρωπαϊκό εφήβων στο Καζάν, στη Ρωσία. Mm-hmm. Το παγκόσμιο εφήβων, το οποίο δεν ξέρω ακόμα πότε είναι, πού είναι. Α, Βουδαπέστη. Mm-hmm. Και μετά κάποιες άλλες μικρές διοργανώσεις, οι οποίες πάλι με την εθνική, οι οποίες είναι πιο μικρές από αυτές τις δύο που ανέφερα. Άρα είναι οι δύο μεγάλες σου στόχοι, το ευρωπαϊκό στο Καζάν και το παγκόσμιο στη Βουδαπέστη. Ναι, ναι. Θέλω να πιστεύω ότι και τότε θα τα λέμε με διακρίσεις και γιατί όχι και μετάλλια, γιατί είναι ένα πείσμα αυτό που έχεις μέσα σου, έτσι το ξαναλέω, για αυτό που δεν ήρθες στο Ελσίνκι και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθεις στο άμεσο μέλλον. Καλή ξεκούραση οπότε να ευχηθούμε, γιατί τη χρειάζεσαι, κολυμπάς κάθε μέρα, όλη μέρα, όλο το χρόνο. Και νομίζω ότι κάποιες μέρες τώρα θα τις έχεις για να ξεκουραστείς. Ναι. Ευχαριστώ. Να τις απολαύσεις, Γιώργο. Να είσαι καλά και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Το μέλλον του Ηρακλή ακούσαμε. Και την Γεωργία Αποστόλου και τον Γιώργο Ασπουγαλή. Τώρα το παρατήρησα ότι είμαστε συνονόματοι. Είδες εσύ, Χρήστο. Γιώργος, Γεωργία, τι θα κάνω, ρε, αγώνα. Μετάλλια θα φέρνω. Λοιπόν, το μέλλον. Το μέλλον, 17 και 17. Αντίστοιχα ετών, ίδια περίπου ηλικία. Τα δύο καμάρια του κολυβητικού Ηρακλή. Υπάρχουν και άλλα παιδιά, βέβαια, που έχουν φέρει τίτλους και διακρίσεις. Να πω επί της ευκαιρίας ότι ένα ακόμα αστέρι, Φιλιό Ραυτοπούλου του κολυβητικού Ηρακλή, πήρε υποτροφία και θα συνεχίσει για την επόμενη σεζόν. Νομίζω πόσο, 4 χρόνια είναι η υποτροφία, κάπου εκεί, στο Las Vegas. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλό ταξίδι και καλή πτυχία να της ευχηθούμε. Θα παραμένει φυσικά αθλήτρια του Ηρακλή. Θα εξακολουθεί να έρχεται εδώ να λαμβάνει μέρος στους αγώνες, πανελλήνια πρωταθλήματα κτλ. Αλλά θα κάνει τις σπουδές της παράλληλα με το κολύμπι στο Las Vegas. Εφόσον προκύψει κάτι ουσιαστικό, κάτι οριστικό στο ποδόσφαιρο, γιατί επαναλαμβάνω είμαστε εν αναμονή εξελίξεων, είτε θετικών είτε αρνητικών για το θέμα επενδυτή, είτε από το εξωτερικό είτε από την Ελλάδα, το της Ελλάδος φαίνεται πιο βατό κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με το εξωτερικό, αν και ποτέ δεν ξέρεις. Για το εξωτερικό επαναλαμβάνω αυτό που περιμένουν τα μέλη της διοίκησης του Ηρακλή είναι κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που κάνουν μέσω των δικηγόρων των δύο πλευρών. Αν αυτές απαντηθούν, τότε μπορεί το θέμα να έχει μέλλον. Αν δεν απαντηθούν, τότε θα κοπεί οριστικά οποιαδήποτε επικοινωνία
και επαφή και θα αφοσιωθούν αποκλειστικά σε αυτούς που ενδιαφέρονται να βάλουν σημαντικά ποσά στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Τι έχουμε σε λίγο? Πώς? Ο Νικόλας Ομοσχοβίτης είναι εδώ. Όπως και να έχει, θα του δώσω την σκυτάλη σε πολύ λίγο στον συντοπίτη μου, αν βρεθώ χωράκι κι αυτός. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Τώρα θα σας στεναχωρήσω, γιατί ούτε αύριο ούτε την Τετάρτη έχουμε. Την Τετάρτη 7 δεν είναι το φιλικό, Χρήστο? Το Άρη ΣΑΕΚ 7 είναι. Ούτε αύριο ούτε Τετάρτη έχουμε ώρα για μπλε, οπότε πάμε για Πέμπτη. Αναγκαστικά, τι να κάνουμε, λόγω των αγώνων που υπάρχουν πάνω στην ώρα μας. Στο περίπου, οπότε την Πέμπτη θέλω να πιστεύω, καλά, ανοίγω παρέθεση και λέω κλείνοντας ότι οποιαδήποτε εξέλιξη και να υπάρχει ανά πάσα ώρα και στιγμή θα ενημερώνουμε με παρεμβάσεις τηλεφωνικά, αλλά από εκεί και πέρα ως ώρα για μπλε θα επανέλθουμε την Πέμπτη. Καλό βράδυ.